Χωρίς τίποτα από όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες να μπορεί να επιβεβαιωθεί, οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Kim Jong-un, πληθαίνουν, αφορμή στάθηκε το γεγονός της απουσίας του Kim στις εκδηλώσεις για την επέτειο της γέννησης του παππού του στις 15 Απριλίου. Το CNN φιλοξενεί ρεπορτάζ επικαλούμενο αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που αναφέρουν πληροφορίες ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παλεύει για τη ζωή του μετά από χειρουργική επέμβαση. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, διατηρώντας την ανωνυμία του, είπε στο CNN ότι είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες αλλά είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του Kim Jong-un. Στο ρεπορτάζ του CNN φιλοξενούνται επίσης πληροφορίες από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα Daily NK, Νότια Κορέα, που σύμφωνα με αυτή ο Kim υποβλήθηκε σε επέμβαση στο καρδιαγγειακό σύστημα εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν από κάπνισμα, παχυσαρκία και φόρτου εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί αφού αξιολόγησε πως η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί επέστρεψε στην Πιονγκιάνγκ στις 19 Απριλίου και μόνο κάποιοι εξ αυτών παράμειναν για να επιβλέψουν την κατάσταση ανάρρωσης του Kim. Το δημοσίευμα ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές αλλά και από κυβερνητικούς αξιωματούχους της Νότιας Κορέας με την κατάσταση να παραμένει θολή σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.